λοιπόν, τώρα η Ολομέλεια αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, τον αποκλεισμό των βουλευτών της Χρυσής Αυγής από τη σημερινή και την αυριανή συνεδρίαση στη σκιά της πρωτοφανούς επίθεσης του Ηλία Κασιδιά εναντίον του Νίκου Δένδια τη Δευτέρα. Θα μπορέσουν πάντως να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Το σώμα να συμφωνήσει επί της πρότασης διανατάσεως της κυρώσεως. Αν δεν κάνω λάθος, ομοφώνως το σώμα επικροτεί την απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτή την απόφαση, η Χρυσή Αυγή αποκλείστηκε από τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στην Ολομέλεια για το επεισόδιο που προκάλεσε ο Ηλίας Κασιδιάρης επιτιθέμενος με χειροδικία στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Δένδια. Έλα, πήγαινε από... Τι ύφος είναι αυτό τώρα? Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πολλοί τη χαρακτήρισαν ιστορική την απόφαση που εισηγήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, καθώς για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά αποβάλλεται ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα από την Ολομέλεια. Αποβάλλεται ο κύριος Κασιδιάρης. Προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων την πρόσφατη πενταετία που πέραν της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς αναφέρονται σε απειλές ή και πρακτικές βίας. Υπήρξε χειροδικία, είπε ο Νίκος Δένδιας, για να σημειώσει ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με όρους δημοκρατίας. Πολλά πράγματα δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο είναι ζητήματα δημοκρατίας. Μόνο έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται, δεν είναι καθόλου προσωπικά και δεν πρόκειται να συνεισφέρω κι εγώ με τη δική μου τοποθέτηση στο να τα μετατρέψω σε προσωπικά. Όχι από μπροστά μου. Μιλάει. Δεν βλέπεις ότι μιλάω. Θα ήταν κωμωδία, αστεία, γεγονότα, αν δεν έχουν την τραγικότητά τους. Μιλάμε για το φασισμό, ο οποίος μέσα στη Βουλή κάνει σόου για να τον δείχνουν τα κανάλια, για να παίζουν σε εφημερίδες, για να αποπροσανατολίζει από το πραγματικό πρόβλημα. Στην απόφαση του Νίκου Βούτση, σημαντικό ρόλο έπαιξε η τοποθέτηση του Γιάννη Λαγού, που όχι μόνο κάλυψε τον Κασιδιάρη, αλλά εξέφρασε συγκεκαλυμμένα την απειλή ότι και οι δυο τους είναι και συγκρατημένοι. Θα τρέχατε ακόμα από τις πόρτες! Ουδής είπε ότι καλά συνέβη αυτό που συνέβη στον κύριο Δένδια. Ούτε ο ίδιος ο εμπλεκόμενος στο επεισόδιο ο κύριος Κασιδιάρης, αλλά είναι βέβαιο ότι ο κύριος Δένδιας προκάλεσε το γεγονός αυτό και υπήρξε αυτό το πράγμα. Ο Βασίλης Λεβέντης στο Sky συνέστησε στη Χρυσή Αυγή το παράδειγμα της Μαρίν Λεπέν, αν δεν θέλουν να υφίστανται τις κυρώσεις των πράξεών τους. Η Χρυσή Αυγή έχει ένα δίλημα. Ή θα αποδείξουν ότι είναι εγκληματική οργάνωση που κατηγορούνται, ή θα σοβαρευτούν. Ή θέλουν αγριάνθρωποι να είναι. Θα εισπράξουν το αντίτιμο. Η Βουλή αποφάσισε να αντιδράσει στους τραμπουκισμούς της Χρυσής Αυγής. Ανεχόμαστε όλες τις απόψεις, ακόμα και τις πιο ακραίες, αλλά δεν θα ανεχτούμε τη βία. Είναι μαζί μου κυρίες και κύριοι ο Παύλος Τσίμας. Ευχαριστώ. Μαζί συζητούσαμε προχθές για αυτό το πραγματικά πρωτοφανές επεισόδιο. Είχαμε και μια πρωτοφανή απόφαση σήμερα. Ναι. Και είχαμε πει προχθές όταν συζητούσαμε ότι είναι η διεθνής εμπειρία και η ελληνική. Αυτού του είδους τις οργανώσεις τις τρέφει η ανοχή των υπολείπων. Και η ανοχή έπρεπε να σταματήσει και σταμάτησε. Είναι, πραγματικά είναι ευτύχημα το ότι η Βουλή από, ομόφωνα και με έναν αποτελεσματικό τρόπο έκανε αυτή την κίνηση. Είναι ιστορική απόφαση. Θα ήταν καλό να την είχε πάρει νωρίτερα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω, ότι είναι, γιατί είναι, είναι μια ένδειξη τέλους της ανοχής. Βεβαίως, κανείς δεν πρόκειται να απαγορεύσει σε κανέναν να υπάρχει, κανένας δεν μπορεί να αποβάλει από τη Βουλή ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει δυστυχώς ένα μέρος του ελληνικού λαού. Αλλά από εκεί και πέρα οι κανόνες πρέπει να τηρούνται, ο κανονισμός της Βουλής πρέπει να τηρούνται, οι ακρότες δεν γίνονται ανεκτές και αυτό πρέπει να είναι ένα πολύ καθαρό σήμα. Το οποίο πρέπει να συνεχιστεί νομίζω. Και πρέπει να συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, αν την επόμενη φορά ο Υπουργός Άμυνας θελήσει να πάρει βουλευτές μαζί του και να πάει αποστολή σε κάποιο ακριτικό νησί, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρει για βουλευτή της Χρυσής Αυγής μαζί του. Δεν τον υποχρεώνει κανένας κανονισμός. Μάλιστα, σε ευχαριστώ.